Φανταστείτε έναν κόσμο διαφορετικό από τον φυσικό κόσμο που γνωρίζουμε. Εδώ οι φυσικοί νόμοι δεν ισχύουν και κανένα δεδομένο από αυτόν τον κόσμο δεν μπορεί να γίνει αντιληπτό από τα αισθητηριακά μας όργανα. Σε αυτό το επεισόδιο θα κάνουμε μία ανάλυση της πιθανότητας ύπαρξης ενός τέτοιου κόσμου, αλλά και πώς συνδέεται ένας τέτοιος ισχυρισμός με την ανθρώπινη ψυχολογία. Όσοι παρακολουθείτε το κανάλι, γνωρίζετε ότι το επίκεντρο της θεματολογίας του είναι ο ορθολογισμός. Και όπως είναι φυσικό, έχουν υπάρξει επεισόδια που ασχολούνται με την θεϊκή ύπαρξη. Όμως, όσο εγώ χρησιμοποιούσα λογικά επιχειρήματα για την ανάλυση ενός ισχυρισμού, αρκετοί σχολιαστές, αντί να αντικρούσουν τα ίδια τα επιχειρήματα, επικαλούνταν έναν πνευματικό κόσμο που λειτουργούσε σαν ασπίδα στα πιστεύω τους απέναντι σε οποιοδήποτε επιχείρημα. Θεώρησα λοιπόν σωστό ότι πρέπει να υπάρχει μία απάντηση, καθώς είναι μία πολύ γενική τάση που οδεί τους ανθρώπους να έχουν τέτοιου είδους πιστεύω. Ας πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή. Από τα πολύ παλιά χρόνια, ο άνθρωπος είχε την ανάγκη να εξηγεί τα πάντα που έβλεπε γύρω του. Ήταν ελάχιστα όμως αυτά που μπορούσε να εξηγήσει. Για να μειωθεί αυτή η γνωστική ασυμφωνία μεταξύ του τι γνωρίζει και του τι θα ήθελε να γνωρίζει, επινόησε μία σειρά από φανταστικά όντα, τα οποία θα μπάλωναν τα γνωσιακά του κενά. Ένας κόσμος με πνεύματα, θεότητες και μυστήριες ενέργειες που αλληλεπιδρούσαν με τον υλικό μας κόσμο. Τώρα όλα αρχίζουν να βγάζουν καλύτερο νόημα. Εκτός αυτού, έχουμε εγγενείς τάσεις να πιστεύουμε σε κάτι άφθαρτο και αναλύωτο και να βάζουμε διάφορες έννοιες σε κουτάκια αυστηρώς οριοθετημένα. Άλλωστε, μην ξεχνάτε ότι βλέπουμε τον κόσμο με ανθρώπινα μάτια, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Αυτές οι τάσεις και άλλες πολλές όθησαν αρκετούς φιλοσόφους εκείνης της εποχής να στρατευτούν προς αυτήν την κατεύθυνση μια φιλοσοφική θεωρία που ονομάστηκε ιδεαλισμός. Σε πολύ γενικές γραμμές, οι ιδεαλιστικές φιλοσοφίες επικεντρώνονται στην σχέση ενός ιδεατού κόσμου, του πνεύματος και της συνείδησης, με τον κόσμο που αντιλαμβανόμαστε, ο οποίος συνήθως πέφτει σε δεύτερη μοίρα. Ο Πλάτων, για παράδειγμα, θεωρούσε ότι ο πραγματικός κόσμος, στον οποίο κατοικούν οι αναλύωτες ιδέες, είναι νοητός, γνωστός και ως ο κόσμος των ιδεών. Και εμείς με τις αισθήσεις μας παρατηρούμε απλώς αντανακλάσεις και σκιές αυτού. Αρκετά πιασάρικο. Ο ιδεαλισμός είναι άρρηκτα συνδεδεμένος με την θρησκεία, αφού λίγο πολύ οι περισσότερες ιδεαλιστικές φιλοσοφίες καταλήγουν στην ύπαρξη μιας ανώτερης δύναμης. Οι τάσεις όμως που μας οθούν σε τέτοιου είδους θέσεις ίσως να έχουν κυρίως ψυχολογικές βάσεις. Ίσως αυτές οι αμετάβλητες και άφθαρτες ιδέες να μειώνουν την σύγχυση του εγκεφάλου μας και να επιφέρουν μία τάξη στη γνωσιακή δομή του, καθώς θα υπάρχει πάντοτε ένα σταθερό σημείο αναφοράς για να πιαστούμε. Το ίδιο ισχύει και με την αυστηρότητα των ορίων σε κάθε έννοια. Όπως έχουμε ξαναπεί, ο ανθρώπινος εγκέφαλος λειτουργεί με έναν αντικειμενοστρεφή τρόπο και οριοθετεί τις έννοιες και τις οντότητες σε συγκεκριμένες θέσεις μέσα του. Η πραγματικότητα όμως δεν δείχνει να είναι έτσι. Βλέπουμε γύρω μας ότι η μεταβολή και η φθορά κυριαρχεί, ενώ οι έννοιες, ακόμη και οι οντότητες που γνωρίζουμε, τις ορίσαμε και τις διαχωρίσαμε εμείς με έναν τελείως ανθρωποκεντρικό τρόπο. Μία βόλτα από το παράδοξο της ταυτότητας θα σας βοηθούσε να καταλάβετε τι εννοώ. Στις τάσεις που μας οθούν στην πίστη ενός πνευματικού κόσμου, δεν θα πρέπει να ξεχάσουμε και ίσως τον μεγαλύτερο φόβο του ανθρώπου, τον θάνατο. Ως αντίδραση σε αυτόν τον φόβο, επινοήσαμε μία έννοια έτσι ώστε να διαιωνίσουμε την ύπαρξή μας. Και φυσικά αναφέρομαι στην ψυχή. Το σώμα απεικοδομείται, αλλά η ψυχή διαιωνίζεται. Όπως πάντα άειλοι, πέρα από τον φυσικό κόσμο και τους φυσικούς νόμους που γνωρίζουμε, και κατοικεί πού αλλού στον πνευματικό κόσμο, όπως και οτιδήποτε άλλο επινοήσαμε. Νομίζω ότι το μάρκετινγκ του πνευματικού κόσμου είναι καλύτερο και από αυτό της Coca-Cola. Έχουμε αθανασία ψυχής, εξήγηση φαινομένων, θεότητες που ασχολούνται μαζί μας και αναλύωτες ιδέες. Θα πρέπει κάποιος να είναι παρανοϊκός για να μην πιστεύει σε αυτόν. Άλλωστε, γι' αυτό και σχεδόν κάθε θρησκεία έχει και τον δικό της πνευματικό κόσμο. Αυτός ο κόσμος είναι το αποκούμπι του κάθε ανθρώπου που αρέσκεται να πιστεύει σε οτιδήποτε τον κάνει να νιώθει καλύτερα. Αυτός ο κόσμος έχει άσυλο. Κανείς δεν μπορεί να διαψεύσει την ύπαρξή του. Εφόσον δεν είναι υλικός, η επιστήμη δεν έχει καμία θέση εδώ και μπορούμε να εικάζουμε ό,τι θέλουμε χωρίς κανέναν αντίλογο. Σιγά σιγά όμως, οι γνώσεις μας για τον υλικό κόσμο αυξάνονταν και τα όντα τα οποία επιστρατεύσαμε για την εξήγηση των πραγμάτων ήταν πλέον αχρίαστα. Μέσω της παρατήρησης και του πειράματος, αρχίσαμε να μαθαίνουμε τους πραγματικούς λόγους που συμβαίνουν διάφορα φαινόμενα γύρω μας. Πλέον δεν είναι τα δαιμόνια αυτά που μας προκαλούν πόνο, δεν είναι κάποια θεότητα ο λόγος που δημιουργούνται τρικυμίες και κεραυνοί, και ο ήλιος δεν είναι θεός, αλλά ένας αστέρας της κύριας ακολουθίας και απέχει περίπου 150 εκατομμύρια χιλιόμετρα από εμάς. Αρχίζουμε να κατανοούμε ότι οι γνώσεις έρχονται από κάτω προς τα πάνω και όχι το αντίθετο. Για παράδειγμα, για να καθορίσουμε την έννοια πτηνό, παρατηρήσαμε διάφορα είδη του ζωικού βασιλείου, τα οποία έχουν κοινά χαρακτηριστικά, και αποφασίσαμε ότι αυτά θα λέγονται πτηνά. Τα όρια των ηνίων τα καθορίσαμε εμείς. Ο αντικειμενικός ιδεαλισμός αρχίζει να μην είναι τόσο mainstream και πλέον ανθίζει η φιλοσοφική κατεύθυνση του εμπειρισμού. Σύμφωνα με αυτόν,
Κάτι για να αποτελέσει γνώση για εμάς, θα πρέπει πρώτα να δεχθούμε αισθητηριακές πληροφορίες σχετικά με αυτό, είτε άμεσα είτε έμεσα. Όλα τα άλλα είναι απλώς εικασίες και αποκοίηματα της φαντασίας μας. Ο άνθρωπος γεννιέται σαν ένας άγραφος πίνακας, γνωστός και ως tabula rasa, και για να λάβει μία γνώση, θα πρέπει να αλληλεπιδράσει με το περιβάλλον του. Ακόμη και η έννοια βιωματικός, που αναφέρανε πολλοί στα σχόλια, προϋποθέτει την εμπειρία κάποιου ατόμου. Βέβαια, υπάρχουν και ιδεαλιστικές φιλοσοφίες, οι οποίες εντάσσονται στην κατεύθυνση του εμπειρισμού, όπως ο υποκειμενικός ιδεαλισμός του Μπέρκλεϊ. Η διαφορά αυτού του είδους ιδεαλισμού είναι στο τι προσδιορίζουμε πραγματικότητα. What is real? How do you define real? If you're talking about what you can feel, what you can smell, what you can taste and see, then real is simply electrical signals interpreted by your brain. Και αυτός είναι ο υποκειμενικός ιδεαλισμός. Ασχέτως με το τι υπάρχει εκεί πέρα έξω, ως πραγματικότητα ορίζουμε αυτήν που αντιλαμβάνονται οι αισθήσεις μας και υπάρχει εντός της συνείδησής μας. Αλλά ας επανέλθουμε. Είδαμε ότι για να φτιάξουμε ένα τεράστιο και γερό οικοδόμημα γνώσεων, δεν αρκούν απλώς οι εικασίες που μας βολεύουν. Αυτή τη στιγμή μπορούμε να βγούμε μία φωτογραφία και να τη στείλουμε στην φίλη μας στην Αυστραλία. Να πάρουμε ένα φάρμακο και να περάσει ο πονοκέφαλος και να ανεβούμε σε ένα μεταλλικό αντικείμενο και να φτάσουμε σε μία άλλη ήπειρο σε χρόνο ρεκόρ. Η επιστημονική μέθοδος λειτουργεί. Δουλεύει. Και ναι, η επιστήμη δεν γνωρίζει τα πάντα. Εννοείται πως δεν γνωρίζει τα πάντα. Και ακόμη και κάποια πράγματα που γνωρίζουμε μέσω αυτής μπορούν να ανατραπούν ανά πάσα στιγμή. Και πάλι όμως, καλός ή κακός, μας δίνει ό,τι κοντινότερο έχουμε προς την πραγματικότητα. Για να κατανοήσουμε καλύτερα τον ισχυρισμό περί ύπαρξης πνευματικού κόσμου, θα κάνουμε μία αναφορά στην τζαγέρα του Ράσελ σε περίληψη. Ο Μπέρναρντ Ράσελ είχε πει πως, αν έλεγα ότι μεταξύ γης και Άρη υπάρχει μία τζαγέρα σε ελλειπτική τροχιά γύρω από τον ήλιο, κανείς δεν θα μπορούσε να διαψεύσει τον ισχυρισμό μου, αρκεί να πρόσθετα ότι η τζαγέρα είναι τόσο μικρή που δεν θα μπορούσαν να την ανιχνεύσουν ούτε τα πιο ισχυρά τηλεσκόπια μας. Όμως, αν στη συνέχεια έλεγα ότι αφού ο ισχυρισμός μου δεν μπορεί να διαψευστεί, θα ήταν απρέπεια να τον αμφισβητήσουμε με τη λογική μας, τότε οι περισσότεροι δικαίως θα θεωρούσαν ότι έλεγα ανοησίες. Ένας τέτοιος ισχυρισμός είναι και αυτός της ύπαρξης ενός πνευματικού κόσμου. Δεν πληρεί το κριτήριο της διαψευσιμότητας. Δηλαδή, κανείς δεν μπορεί να τον αποδείξει, αλλά και ούτε να τον καταρρύψει. Και εκεί ακριβώς πατάνε οι περισσότεροι άνθρωποι και οι περισσότερες θρησκείες. Εφόσον κάτι δεν μπορείς να το απορρίψεις, τότε ισχύει, που είναι και ένας λανθασμένος συλλογισμός. Μην ξεχνάμε ότι για τέτοιου είδους πιστεύω, σημαντικό ρόλο παίζει και το πόσο έχει εισχωρήσει η θρησκεία στην κοινωνία μας και στις ζωές μας. Πλάθουμε έναν πνευματικό κόσμο με μια ανθρωποκεντρική σκέψη. Ακόμη και η δομή αυτού του μη υλικού κόσμου είναι βασισμένη στον υλικό κόσμο που παρατηρούμε. Όμως, ακόμη και για τους ισχυρισμούς αυτού του είδους, τους μη αποδείξιμους δηλαδή, υπάρχουν εργαλεία τα οποία λειτουργούν ως πηξίδες προς μια πολύ γενική κατεύθυνση, όπως το ξηράφι του Όκαμ και το ξηράφι του Χίτσενς. Σύμφωνα με το πρώτο, αν και έχουμε αφιερώσει ολόκληρο επεισόδιο σε αυτό, δεν χρειάζεται να αυξάνεις τις εικασίες και τις οντότητες όταν αυτό δεν είναι αναγκαίο. Με άλλα λόγια, μην περιπλέκεις την κατάσταση όταν δεν υπάρχει λόγος, προσθέτοντας κόσμους και πνεύματα όταν δεν έχεις την παραμικρή ένδειξη για αυτά. Κράτα το απλό, κάνοντας σταθερά βηματάκια. Πάντοτε στις υποθέσεις μας πρέπει να ξεκινάμε από την απλότητα και όσο προστίθενται στοιχεία να πηγαίνουμε προς την πολυπλοκότητα, μόνο αν αυτό χρειαστεί. Στην περίπτωση του πνευματικού κόσμου όμως, ξεκινάμε απευθείας από την πολυπλοκότητα και μάλιστα με εξαιρετικά μεγάλους ισχυρισμούς, οι οποίοι προϋποθέτουν εξαιρετικά μεγάλες αποδείξεις. Εν κατακλείδη, υπάρχει πιθανότητα ύπαρξης ενός πνευματικού κόσμου? Ναι. Είναι μια εικασία που αξίζει να ασχοληθούμε με αυτήν βάσει των στοιχείων που έχουμε μέχρι στιγμής? Όχι απαραίτητα. Και θα μου πείτε, εγώ θέλω να πιστεύω σε έναν πνευματικό κόσμο. Με κάνει να νιώθω ψυχολογικά καλύτερα. Ενοχλώ κανέναν? Όπως έχουμε πει πολλές φορές, φυσικά και όχι. Μπορεί ο καθένας να πιστεύει ό,τι θέλει, αρκεί να μην προκαλεί προβλήματα στους γύρω του και να αποφεύγει να χρησιμοποιεί τις εικασίες του σε ορθολογικό αντίλογο. Ίσα-ίσα, σέβομαι τα άτομα που διαχωρίζουν την πίστη τους με τη λογική, συνειδητοποιώντας ότι πιστεύουν σε κάτι επειδή απλά τους γεμίζει συναισθηματικά, χωρίς να το εκλογικεύουν. Η σύγχυση δημιουργείται με αυτούς που χρησιμοποιούν αυτά τα πιστεύω σε λογικό διάλογο, επικαλούμενοι αρχαίους φιλοσόφους, νόμους της θερμοδυναμικής, ακόμη και την ίδια την κβαντομηχανική, έχοντας μάλιστα ελλειπείς γνώσεις. Οι άνθρωποι πολλές φορές θέλουν να ξεφύγουν από την πραγματικότητα. Τα μικρά παιδιά τρελαίνονται για παραμύθια και ιστορίες μυθοπλασίας. Και πολλές φορές και εμείς οι ενήλικοι. Και κάποιοι νιώθουν ότι η επιστήμη τους γιώνει στην πραγματικότητα και δεν τους αρέσει. Αν μαθαίναμε όμως από μικρή την ομορφιά που κρύβει η επιστήμη, ίσως αναθεωρούσαμε. I can show you the world, shining, shimmering, sparkling.